άλλο κοίτασμα και είναι σε άλλη ΑΟΣ. Αλλά δεν έχει εμπόδιο και γι' αυτό θα πάρουν 9,5 δισεκατομμύρια και να το έχετε στο μυαλό σας. Αυτό που έλεγα πριν είναι ότι η Κύπρος μπήκε στο μνημόνιο για 17. Φανταστείτε λοιπόν, άμα το είχε κάνει αυτό πιο πριν, ούτε στο μνημόνιο δεν θα είχε μπει. Ένα άλλο πράγμα πρέπει να ξέρετε, ότι στο μνημόνιο της Κύπρου ήταν γραμμένο ότι άμα δεν μπορεί να πληρώσει, θα πληρώσει με υδρογονάφκες. Ήταν το τελευταίο άρθρο του μνημονίου, για το οποίο βέβαια δεν κοιτάξατε ποτέ τίποτα. Ενώ στην Ελλάδα είναι όλοι πεπισμένοι ότι είναι γραμμένο, ενώ βέβαια στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα μνημόνιο που να αναφέρεται σε υδρογονάφκες. Γιατί έχει πλάκα? Γιατί τόσο πολλοί που δεν πίστευαν ούτε οι Έλληνες, κανένας δεν το συζήτησε. Ενώ στην Κύπρο, επειδή ήξεραν ότι έχουν, το συζήτησαν. Και βγήκαν και έληξε κανονικά. Άρα πρέπει να καταλάβετε στο όλο πλαίσιο ότι είναι φυσιολογικό οι Αμερικανοί να είναι πιο κοντά μας, έχουν εκνευριστεί αρκετά με το θέμα της Τουρκίας, άρα αποδείξεις. Πρώτα απ' όλα πέρασαν από το Κογκρέσο και από τη Γερουσία μέτρα εναντίον της Τουρκίας σε σχέση με το τι έκανε με τους Κούρδους. Ταυτόχρονα, την ίδια μέρα, έκαναν και την αναγνώριση για την αυτονομία των Αρμενίων που η Τουρκία παλεύει εδώ και δεκαετίες να μην το κάνει. Έγινε. Μετά στη συνέχεια έκαναν το East Med Act, όπου βοήθησαν και άνθρωποι δικοί μας, σκέφτομαι ειδικά τον βουλευτή Μπηγεράκη, ο Μενέντες έκανε και αυτός πολλή δουλειά, άρα σε επίπεδο με τα δύο κόμματα. Στη συνέχεια είχαμε το πάγωμα από τα F-35, επειδή οι Τούρκοι επέλεξαν να είναι μαζί με τους Ρώσους με τα S-400. Οι Τούρκοι πάνω κάτω είναι εξαρτημένοι οικονομικά και είναι μόνο οι Ρώσοι που είναι μαζί τους σε σχέση με τους Κούρδους. Όλοι οι άλλοι πιστεύουν ότι το Κουρδιστάν θα υπάρξει. Φέτος, επειδή τώρα θα είμαστε και στην επέτειο της Συνθήκης Ευρώ, να θυμάστε ότι το Κουρδιστάν υπάρχει μόνο στη Συνθήκη Ευρώ. Άρα είναι μερικοί από εσάς που ασχολούνται ακόμα μόνο με τη Συνθήκη Λοζάνης, ενώ η Συνθήκη Λοζάνης σιγά σιγά αλλάζει και επανέρχεται μια άλλη. Και γι' αυτό έχετε τον κύριο Ερντογκάν που βρίζει τη Συνθήκη Ευρώ, ενώ είναι τεχνικά ηλίθιο εφόσον δεν έχει εφαρμοστεί. Άμα ήθελε να βρει κάτι που είναι εφαρμοσμένο, θα ήταν η συνθήκη Παρισίου του 1947. Άρα αυτό σας τα λέω για να, πρώτα απ' όλα, αν δεν περάσατε καλές γιορτές στα Χριστούγεννα, ήταν λάθος σας. Όχι από τις εκτιμήσεις από διάφορους αναλυτές που μας είπαν για θερμό επεισόδιο. Άρα ήταν μερικοί που δεν πέρασαν τα Χριστούγεννα, πριν τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, των φώτων το περάσαμε. Εντάξει, παιδιά. Ναι, αποκρίαση είναι καλό. Αποκρίαση είναι σαν ιδέα. Είναι καλό. Άρα, δυστυχώς αυτοί οι αναλυτές δεν λένε ποτέ συγγνώμη. Ενώ οι άνθρωποι φοβήθηκαν όμως. Άρα, αυτό που βλέπετε τώρα, όλος ο Ιανουάριος, είναι πάει το ίδιο. Να θυμάστε ότι η επαφή που κάναμε στη Ουάσιγκτον με τον κύριο Τραμπ είναι πάρα πολύ απλό. Είναι σε εκλογική περίοδο. Περάσαμε πρώτα από τη Φλόριδα, εντελώς τυχαία βέβαια, να του υπενθυμίσουμε, ξέρεις ότι πόσοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί που ψηφίζουν για σένα. Μετά, εφόσον του το υπενθυμίσαμε, είπε πάρα πολλοί είναι οι Έλληνες. Πολύ καλοί άνθρωποι, όπως ξέρετε, διότι ξέρουν να ψηφίζουν. Εντάξει, αυτό έχει σημασία. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι και σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό. Το timing ήταν πολύ καλό να πάμε αμέσως μετά τον αγωγό, γιατί μερικοί από εσάς δεν το χαρήκαν. Θα σας δείξω τώρα τι είναι η κρυπτοπάθεια. Άμα μία από τις τρεις χώρες είχε πει όχι, όλοι θα το είχατε πιστέψει ότι είμαστε χάλια. Τώρα που καμία από τις τρεις χώρες δεν έκανε πίσω, λέτε εντάξει, φυσιολογικό. Τι φυσιολογικό? Έχετε μονάδα μέτρηση στο μηδέν. Δηλαδή, όταν πάνε τα πράγματα χάλια είστε στο μείον, όταν πάνε καλά είστε στο μηδέν. Ποτέ δεν θα πάνε πιο πάνω. Άρα, ακούσαμε επίσης ανθρώπους που έλεγαν γιατί η Αμερική δεν είπε ξεκάθαρα στην Τουρκία να πάνε. Δεν θα το πει ποτέ. Γιατί αυτό που θέλει η Αμερική είναι η Τουρκία να μην είναι εντελώς με τη Ρωσία. Αλλά αυτό που λέει, το βλέπετε με το State Department, το State Department είναι ένα department που είναι της ισορροπίας. Εντάξει, ό,τι και να λέει, και η ΜΕΝ και η ΔΕ, όλοι έχουν δίκιο. Τώρα κάνει άλλες δηλώσεις, έχουν πολύ πλάκα, τώρα λέει οι ΜΕΝ έχουν δίκιο. Βέβαια εμείς θέλουμε να πούν και οι ΔΕ έχουν άδικο. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι ήδη υπέρβαση για αυτό το State Department να λέει μόνο έτσι. Και το άλλο, ξαφνικά, και εδώ έχουμε πάρα πολύ πλάκα, εδώ αυτοί θα καταλάβουν το χιούμορ. Όταν ήταν να τα πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι, Παναγία μου, προσευχές παντού κτλ. Τώρα που είναι ότι μπορεί και να μπούμε εμείς στο πρόγραμμα, δεν το πιστεύει κανένας. Και δεν μας κάνουν. Τα ίδια θα είναι.
Όχι, όχι, ποιος το ξέρει. Θέλω να συνειδητοποιήσετε ένα πράγμα. Θα ήθελα να σκεφτείτε για μερικά δευτερόλεπτα ότι είμαστε η Τουρκία. Φτιάχνουμε το μισό αεροσκάφος στη χώρα μας, ξαφνικά τα αγοράζουμε, μας τα παγώνουν, δεν τα παίρνουμε, μας βγάζουν από το πρόγραμμα και βάζουν μέσα τους άλλους. Όχι για αγορά του αιώνα. Όχι για αγορές, μην ανησυχείτε. Μην λέτε του αιώνα, γιατί είδαμε τι έκαναν και οι άλλοι όταν λένε του αιώνα, Παναγία μου. Πρέπει να κοιτάζετε το εξής. Οι Αμερικανοί είχαν κόστος που δεν τα πούλησαν. Θα είχαν κέρδος που θα τα πουλήσουν. Αλλά εγώ ήμουν στην Αμερική όταν μια βουλευτήνα είπε δεν πρέπει, μέσα σε Ελληνοαμερικάνικο Σύλλογο, εντάξει, εδώ πρέπει να δείτε τα κεφάλια των Ελλήνων. Αλλά πάνω κάτω αυτοί που έκαναν, όταν θα πω τη φράση, αυτοί που έκαναν αυτό ήταν οι Έλληνες. Οι άλλοι που έκαναν τι λέει ήταν οι Ελληνοαμερικανοί. Και είπε, θα ήταν καλό να μην δώσουμε τα F-35. Και κοίταζαν έτσι, λέει, τύπου, δεν το παράκανε τώρα, ας πούμε, ούτε εμείς δεν το λέμε αυτό. Γιατί έχει πλάκα. Δεν πιστεύουμε καν αυτό που έρχεται. Εμείς δεν παράγουμε τα F-35 τα μίσα. Α, θα μου πείτε, εντάξει, εκτός αν είστε εξειδικευμένοι και περιμένετε τα F-22 και δεν σας ήρθαν μόνο τα F-35, σας καταλαβαίνω τον πόνο σας. Αλλά τώρα μετά, μιλάμε για τις φρεγάτες, μιλάμε για τα ψηφιακά, μπελαχά. Δεν έχουμε ιδέα πώς παίζει το παιχνίδι. Στην περιοχή θέλουν οι Ισραηλοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Αμερικανοί να παίζουν. Οριζόντες. Και ήθελε η Τουρκία να παίξει κάθετα. Τώρα παίζει πραγματικά κάθετα. Γιατί η Αίγυπτος δεν τη θέλει. Άρα η Αίγυπτος παίζει και αυτή οριζόντια. Τι κάνουμε. Γιατί η Αίγυπτος θέλει να δώσει φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Δεν θέλει να δώσει φυσικό αέριο στην Τουρκία. Άρα μετά βάλετε όλα αυτά, θα ξέρετε ότι περνάμε από τις καλύτερες περιόδους που έχουμε. Την περίοδο. Δηλαδή είναι απίστευτο. Και παρόλα αυτά, αυτό που βγαίνει στον τύπο στις αναλύσεις είναι ότι τα πράγματα είναι χάλια, μπορεί να έχουμε και πόλεμο κτλ. Θέλετε απλώς να σκεφτείτε αν ήσασταν Τούρκοι πώς θα τα βλέπετε όλα αυτά. Βγάζετε μια οριοθέτηση την οποία αμφισβητεί αυτός που την υπέγραψε. Σας την πέφτουν 28 χώρες. Σας βάζουν μέτρα εναντίον σας και άμα κάνετε γεωτρήσεις, αυτός που είναι ξένος και συμμετέχει σε τουρκική γεώτρηση, έχει κατάσχεση περιουσίας του στην περιοχή του. Όταν προσπαθεί να κάνει αυτό με τα F-35, πάνω κάτω να ξέρετε, οι Τούρκοι πίστευαν ότι θα τα πάρουν τα F-35 και να ξέρετε, οι περισσότεροι Ελλήνες πίστευαν το ίδιο, θα πάρουν και τα F-35 και τα S-400. Γιατί αυτοί που δείχνουν το τομέα δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό το όπλο δεν είναι συμβατό. Δεν είναι μόνο ότι είναι, παιδί μου, είναι αγορά, ανοίξε και θα πάμε να αγοράσουμε και από αυτό και από αυτό. Όχι, έχει ένα κόλλημα. Και να ξέρετε, δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Και γι' αυτό σε επίπεδο υψηλό, στο ΝΑΤΟ, τώρα αρχίζουμε να σκεφτόμαστε το θέμα της εξόδου. Δεν υπάρχει έξοδο στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ έτσι όπως είναι δομημένο, είναι μόνο για να μπεις. Έτσι το πίστευα. Στην Ευρώπη το βλέπετε ότι υπάρχει, το άρθρο 50. Αλλά ακόμα και στην Ευρώπη βλέπετε πόσο. Δημοψήφισμα το 16 και είμαστε το 20 και θα πάμε για 31 Ιανουαρίου το 20 και θα είναι μεταβατική περίοδος έως 31 Δεκεμβρίου του 20. Δηλαδή αυτός που έχει αλλάξει γνώμη στο ενδιάμεσο καταλαβαίνει σε ποια κατάσταση είναι. Αλλά το λέω αυτό για να το έχετε όλοι στο μυαλό σας. Μην ανησυχείτε πραγματικά πλασματικά μόνο και μόνο επειδή δεν κοιτάζετε τις πηγές. Όλα αυτά που σας είπα τα διασταυρώνετε. Δηλαδή, οτιδήποτε έχει συμφωνηθεί στα Ηνωμένα Έθνη καταγράφεται. Όταν ακούσατε ότι η Τουρκία τα έστειλε. Τα έστειλε, αλλά αυτό είναι αυτό που λέει. Γιατί αυτοί δεν τα πήραν. Και είχαμε ένα ωραίο παράδειγμα που έγινε εποχή Στάσου Παπαδόπουλου. Ήταν, θυμάσαι, ήταν όταν η Τουρκία ήθελε να κάνει κριτική πάνω στην ΕΝΗ. Και είπε να μην πας. Το οποιοδήποτε θα πάει με τους Κύπριους δεν θα μπορεί να κάνει καμία έρευνα στην Τουρκία. Και γι' αυτό το λόγο πήγαν τόσες εταιρείες. Έγραψαν λοιπόν στα Ηνωμένα Έθνη. Τα Ηνωμένα Έθνη, ξέρετε τι απάντησαν. Δεν μπορείτε καν να μας γράψετε γιατί θεωρείτε ότι το δικαστήριο είναι αναρμόδιο. Δεν έχετε υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Ποιο είναι το κερασάκι. Απάντησε στην επιστολή που δεν έγραψαν ο Τάσος Παπαδόπουλος. Η επιστολή του Τάσου Παπαδόπουλου είναι στα αρχεία των Ηνωμένων Εθνών γιατί αυτός το έχει υπογράψει και έχει δικαίωμα να πει ότι ο όλος παραβιάζει.
Και μετά στη συνέχεια είχαμε και την έννοια που έμεινε κανονικά και ανακάλυψε βέβαια και το κοίτασμα καλύψω. Άρα όταν το βλέπετε αυτό το πράγμα, να θυμάστε ότι πριν το 11, δηλαδή πριν τη διάλεξη που κάναμε, και τελειώνω γιατί σε βλέπω να ανησυχείς, παίρνει σημειώσει. Δεν κάνω καμία ερώτηση. Κάνουν κάπου δεν βλέπει κανένα. Πριν το 11, κανένα δεν πίστευε στην Ελλάδα στο θέμα τη ΑΟΣ. Η ΑΟΣ μπαίνει πολιτικά το 12. Σε 5 κόμματα, εντάξει. Από το 82 έως το 12 τίποτα. Το 12 σε 5. Είναι λόγω της Αφροδίτης. Και μετά στη συνέχεια το συζητάμε. Τώρα έχει γίνει πάλι ένα θέμα της επικαιρότητας. Θα είναι πάντα της επικαιρότητας και σας λέω το εξής, ότι πιο μετά, όταν θα μιλάμε για τη γενιά μας, θα μιλάμε για τη γενιά της ΑΟΣ και όχι για τη γενιά της κρίσης. Αυτό να θυμάστε για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.